Πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχει να κάνει με την ποιότητα. Ποιότητα που αφορά φυσικά την ελληνική ξενοδοχεία, που είναι και το ζητούμενο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή τη θέση, από αυτό το βήμα. Και βλέπουμε μια νέα αλυσίδα, η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ένα νέο brand, ισχυρότατο, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον όρο ποιότητα. Πρόκειται για τα Iades Historic Hotels και έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας την επικεφαλής αυτής της αλυσίδας, του brand name, Βαρβάρα Αβδή. Κυρία Αβδή, χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε. Ειλικρινά, παρατηρώντας κάποια προσπέκτους προχθές, είδα ότι στο πορτφόλιό σας διαθέτεται από τα αραιότερα ξενοδοχεία της χώρας μας. Μικρά βέβαια, έτσι μαζεμένα, που ο Έλληνας κυρίως τα αναζητά για το Σαββατοκύριακό του. Στο μυαλό μου έτσι τα είχα δηλαδή. Είναι έτσι? Πέστε μας λίγο για τα Iades Historic Hotels. Είναι ένα δίκτυο ξενοδοχείων, μια αλυσίδα ξενοδοχείων που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια περίπου. Σκοπός μας είναι να συλλέξουμε κάτω από την ομπρέλα μας, κάτω από στην ομάδα μας, τα ιστορικά ξενοδοχεία της Ελλάδος. Τι σημαίνει όταν λέμε ιστορικά ξενοδοχεία της Ελλάδος? Αναζητούμε κτίρια τα οποία έχουν κάποια ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, τα οποία σήμερα έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν ως ξενοδοχεία πολύ υψηλών υπηρεσιών. Η δική μας η δουλειά είναι να βάλουμε αυτά τα ξενοδοχεία μέσα στην ομάδα μας και να τους δώσουμε την προβολή που χρειάζονται προς τα έξω, προκειμένου να γίνουν γνωστά και να μπορέσει ο κόσμος να έρθει να τα επισκεφθεί. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νέο brand που έχει γίνει, και έχει προσθέσει, και το Iades το θυμόμουν πριν 4 χρόνια, τα Historic Hotels, που είναι και μια γνωστή αλυσίδα στο εξωτερικό. Βέβαια. Είμαστε ένα δίκτυο 17 εθνικών αλυσίδων. Αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες αλυσίδες είναι ότι κάθε μία χώρα έχει τη δική της αλυσίδα, γιατί η φιλοσοφία μας είναι να προβάλλουμε την κουλτούρα και την ιστορική κληρονομιά της κάθε μία χώρας μέσα από τουρισμό πολυτελείας. Και γι' αυτό και κάθε μία χώρα έχει τη δική της αλυσίδα, που όλες μαζί συγκεντρωνόμαστε και δημιουργούμε τα ιστορικά ξενοδοχεία της Ευρώπης. Είμαστε σήμερα περίπου 1.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πόσα έχετε? Είμαστε 17 ξενοδοχεία στην Ελλάδα και αυξανόμαστε. Πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε λοιπόν για ξενοδοχεία τα οποία έχετε ένα όριο, δηλαδή ένα πλαφόν, λέτε μέχρι 40 δωμάτια. Ναι, έχουμε μέχρι 50 δωμάτια θέλουμε να είναι, γιατί θέλουμε να είναι μικρά ξενοδοχεία. Μια μορφή boutique hotels, δηλαδή. Σε μια μορφή boutique hotel, ας το πούμε. Θέλουμε να είναι μικρά και να παρέχουν πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσίες. Mm-hmm. Υπηρεσίες ξενοδοχείου πολυτελείας. Τι σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό? Καταρχήν, να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ανταγωνισμό. Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η ίδια μας η ιστορία. Ξεκινάμε από εκεί. Κάθε ξενοδοχείο έχει μια ιστορία να διηγηθεί στον κόσμο που έρχεται να τα επισκεφθεί, μέσα από το ίδιο το κτίριο. Έπειτα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου, κρατώντας όμως αυτό το προσωπικό χαρακτήρα που θέλουμε να έχει ένα μικρό ξενοδοχείο. Και το βασικό σημείο είναι το εξής. Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε πολυτελή ξενοδοχεία τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία 5 αστέρων. Όταν μιλάμε για προσωπικό σέρβις, συνήθως σκεφτόμαστε ξενώνες ή μικρά καταλήμματα. Εμείς, στο δικό μας γκρουπ, αυτό που έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε την πολυτέλεια και το σέρβις πολυτελείας των μεγάλων ξενοδοχείων μονάδων 5 αστέρων με το προσωπικό σέρβις, πολύ πιο εκλεπτισμένο βέβαια, που μπορεί κανείς να βρει στους μικρούς ξενώνες. Τα ξενοδοχεία αυτά που στην Ελλάδα τουλάχιστον, πού βρίσκονται τα δικά σας περίπου? Έχουμε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά, στις Κυκλάδες, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην Χαλκιδική. Άρα όχι σε ορεινούς προορισμούς, είναι ξενοδοχεία. Και ορεινούς προορισμούς, στη Φλόρινα. Μάλιστα. Το ρωτάω αυτό, γιατί ο τουρισμός Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να μην έχει περάσει τη μεγάλη κρίση, αλλά ο τουρισμός παραθρηστικός και δι ο πολυτελείας σε κάποιους τομείς, κάπου είχαμε επλήγει, θα λέγαμε. Εσείς τη νιώσατε αυτή την κρίση? Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Και ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Νιώσαμε κρίση από αγορές όπως στην Αμερική, που είχαμε επενδύσει πολύ τελευταία και πραγματικά ήταν λίγο δύσκολη η επισκεψιμότητα από την Αμερικάνικη αγορά. Ωστόσο, εμείς δεν ποντάρουμε στον τουρισμό του Σαββατοκύριακου. Είναι μια αγορά η οποία στηρίζει πολύ τα ελληνικά ξενοδοχεία της Υπαίθρου. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακόμα και στον Έλληνα ταξιδιώτη να τον εκπαιδεύσουμε
ας το πούμε έτσι, να αναζητά διαμονή σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία όχι μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος είναι πολύ πιο ήσυχα. Δεν ταλαιπωρείται κανείς με τα αυτοκίνητά του για να φτάσει σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά που το βρίσκεις αυτόν τον χρόνο. Είμαστε λίγο Έλληνες ακόμα. Δεν έχουμε ξεφύγει. Υπάρχει και η αγορά των ανθρώπων οι οποίοι είναι συνταξιούχοι πλέον και έχουν το χρόνο. Και είναι ό,τι καλύτερο να μπορούν να επισκεφθούν αυτές τις μονάδες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αναφερθήκατε για μια κοιλιά, θα λέγαμε, που έκανε η πελατεία σας από την Αμερική. Συνολικά, ποιο είναι το προφίλ της πελατείας σας? Το προφίλ της πελατείας μας δεν έχει εθνικότητα. Η πελατεία μας έχει σχέση να κάνει, το προφίλ της πελατείας μας έχει σχέση να κάνει με αυτό που αναζητά ο ταξιδιώτης. Εμείς στοχεύουμε στον ταξιδιώτη των εμπειριών. Τον ταξιδιώτη τον οποίο θέλει να συλλέξει εμπειρίες από ένα μέρος διαμονής και δεν αναζητά απλά διαμονή σε ένα πολύ ιδιαίτερο και πολυτελές ξενοδοχείο. Θέλουμε τον ταξιδιώτη ο οποίος ψάχνει να βρει μέσα από το χώρο που επισκέφεται και το ξενοδοχείο που επιλέγει να γνωρίσει την ιστορία, να γνωρίσει την κουλτούρα, να γνωρίσει τους ανθρώπους, να γνωρίσει τα ήθη και έθιμα, να καταλάβει και να βιώσει πώς η ιστορία έχει εξελιχθεί σε εκείνο τον τόπο και πώς σήμερα ένα κτίριο λειτουργεί. Ναι, κυρία Βδή, εσείς έχετε την πελατεία σας, την οποία την τροφοδοτείτε διοχετεύοντας τα ξενοδοχεία. Φαντάζομαι ότι πάνε και μεμονωμένοι σε ξενοδοχεία, έτσι. Από το δίκτυό σας, από το δίκτυο των Historic Hotels, το διεθνές δίκτυο, που θα είναι συνδεδεμένο, φαντάζομαι, και το δικό σας κομμάτι. Τι ποσοστό των κρατήσεων έτσι, μέσα σταθμικά έχουμε, βάλουμε το χρόνο περίπου? Είναι το 10%, 15% είναι μέσα από το ίντερνετ? Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και θα σας πω γιατί. Η πρωταρχική μας δουλειά, η δική μας, είναι η προβολή, το marketing και το branding. Δεν είναι οι πωλήσεις αυτό καθεαυτό. Οπότε, ο ταξιδιώτης που αντίστοιχα πηγαίνει στα ιστορικά ξενοδοχεία της Αγγλίας, στα Pride of Britain, όταν είναι να έρθει στην Ελλάδα, κοιτάζει στην προσούρα που έχει βρει στο ξενοδοχείο του, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη Σκωτία, βλέπει το σήμα των ελληνικών ιστορικών ξενοδοχείων, τις Ιάδες, μπαίνει μέσα στην ιστοσελίδα μας και από εκεί πέρα είτε επιλέγει να κάνει online κράτηση, είτε επιλέγει να πάρει κατευθείαν τηλέφωνο το ξενοδοχείο. Δεν είναι απαραίτητο η κράτηση που θα κάνει να περνάει πάντοτε μέσα από το δίκτυο, είτε το δικό μας το σε εθνικό επίπεδο. Δεν έχετε πωλήσεις εσείς, δεν κάνετε πωλήσεις. Κάνουμε πωλήσεις. Κάνετε και πωλήσεις. Κάνουμε πωλήσεις. Ουσιαστικά κάνουμε πολλές πωλήσεις από το ίντερνετ, online bookings. Οι Έλληνες δεν είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένοι ακόμα με το online booking. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι πάρα πολύ. Και επίσης συμμετέχουμε σε πολλές εκθέσεις και roadshow στο εξωτερικό, όπου προβάλλουμε την αλυσίδα σε πολύ συγκεκριμένους πράκτορες και travel agents, προκειμένου να τους γνωστοποιήσουμε αυτό το νέο προϊόν στην Ελλάδα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάλουμε μια ανωτελεία στη συζήτησή μας, κυρία Βδή. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε μαζί τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο του τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate.